εικόνες που θα κόψουν την ανάσα θα προβάλλει η εκπομπή ρεπορτάζ της Ευτυχίας Πενταράκη στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης. Η ομάδα ειδικών αποστολών της αστυνομίας δείχνει βήμα προς βήμα σε αναπαράσταση το σχεδιασμό που έγινε για τη σωτηρία του 54χρονου επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη, ο οποίος κρατήθηκε παρανόμως από τους απαγωγείς του για περισσότερους από 6 μήνες. Αμέ! Ο υποστράτηγος Κωνσταντίνος Λαγουδάκης μιλά αποκλειστικά στη Νέα Τηλεόραση και την εκπομπή ρεπορτάζ για την υπόθεση της απαγωγής του 54χρονου επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη, ο οποίος έπεσε θύμα ενέδρας αγνώστων τότε δραστών στις 30 Μαρτίου του 2017. Η υπόθεση αυτή, όπως αναφέρει ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Κρήτης, ήταν μία από τις δυσκολότερες της 35ετούς καριέρας του. Εκείνη η μέρα ήταν μία από τις πιο δύσκολες υποθέσεις που είχα χειριστεί σε όλη την καριέρα μου, στα 35 χρόνια. Διότι πήγαμε να απελευθερώσουμε ένα άνθρωπο που παρανόμως τον κρατούσαν 6 μήνες. Δεν γνωρίζαμε τι θα συναντήσουμε. Ο Κωνσταντίνος Λαγουδάκης για πρώτη φορά μπροστά από το τηλεοπτικό φακό περιγράφει ότι όσο κράτησε η απαγωγή, άλλο τόσο διήρκησε μια αγωνιώδης έρευνα με πολλά σενάρια στο τραπέζι για καταφύγια και απαγωγής. Η πίεση και το άγχος κορυφώθηκε όταν πια κατέληξε η αστυνομία στο τελευταίο κρυσφύγετο, όπου θα έπρεπε όλα να γίνουν με λεπτομέρεια, καθώς το τμήμα ειδικών αποστολών δεν ήξερε πόσοι και με τι οπλισμό βρίσκονταν μαζί με τον επιχειρηματία. Σχεδιάζαμε όλη τη νύχτα. Φτάσαμε στο σημείο 3 με 4 ώρα τα ξημερώματα να πάρουν την οριστική απόφαση πώς θα κάνουμε την επέμβαση, ώστε να είναι σίγουροι ότι θα φέρουν το πιο θετικό αποτέλεσμα. Διότι δεν γνώριζαν τα παιδιά εάν είχαν όπλα και ποιοι ήταν μέσα. Είχαν από την παρακολουθήση ότι υπήρχε το άτομο το οποίο αναζητούσαν ήταν μέσα. Αλλά ποιοι ήταν μέσα και τι θα συναντούσαν δεν το γνώριζε κανείς. Ο υποστράτηγος μιλά με βαθιά συγκίνηση και ικανοποίηση για την επιτυχία της ομάδας του στην τόσο δύσκολη αυτή αποστολή. Εγώ μετά που ήρθαν δίπλα μου, όλοι κλαίγαν από τη χαρά τους, αισθανόταν ότι είχαν πετύχει το στόχο τους και ότι είχαν δικαιώσει όλη την ελληνική αστυνομία, όχι μόνο την τοπική, γιατί αυτή η πράξη, το αποτέλεσμα δεν ήταν μόνο της κριτικής αστυνομίας, αντανακλούσε σε όλη την ελληνική αστυνομία. Ο Κωνσταντίνος Λαγουδάκης τονίζει ότι πρόκειται για μια εξειδικευμένη και πολύ δεμένη ομάδα ειδικών αποστολών. Είναι μια ομάδα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, που τους έχετε τυφλή εμπιστοσύνη, σωστά? Εγώ αυτή την ομάδα, όχι τυφλή, τους έχω σαν παιδιά μου. Τους έχω ζήσει και τους έζησα πάρα πολύ 6 μήνες, μέρα νύχτα, με την απαγωγή του κ. Λεμπιδάκη. Και ξέρω και τι παιδιά είναι και πώς δουλεύουν και περισσότερο την αλληλεγγύη και την αδελφική σύμπραξη που έχουν μεταξύ τους. Ολόκληρη η εκπομπή θα προβληθεί την ερχόμενη Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου, στη Νέα Τηλεόραση. Συντονιστείτε στο ρεπορτάζ.